Κουίζ, ο οποίος ο κύριος Σωτήρης τα πετάει αυτά έτσι. Ναι, γιατί συνδυάζω και τα λέω. Έχω κάτι εδώ, όχι, δεν νομίζω. Όλη την ημέρα μπορεί να λέει δεν ξέρω τι, ναι, πάντα τα πετάει. Ναι, πετά. Πάμε στο κουίζ. Γιατί λέγαμε τώρα για μια πολύ γνωστή ξανθιά παρουσιάστρια. Ναι. Που έκανε και καμπάγ και από εδώ και που ήταν και που ήρθε και που έφυγε και που ξανάρθηκε και τα συναφή. Και γενικότερα μια ξανθιά παρουσιάστρια, έτσι, ωραία. Η οποία έχει το τελευταίο διάστημα σχέση με έναν πολύ γνωστό λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος είναι ψηλός και όμορφος, και ο οποίος είχε πάρει μέρος και σε ένα reality. Η σχέση αυτή πόσο καιρό είναι? Είναι κάτι μήνες, γιατί όπου πηγαίνει η παρουσιάστρια, ναι, πάει τσουπ και ο τραγουδιστής από το πουθενά. Εννοείς που πάει σε... Που πάει στην εκπομπή της, που πάει στο σπίτι της, που την ώρα που καλεί άνθρωπο στο σπίτι για να τη στεινάξει τα χαλιά 5 λεπτά πριν έχει φύγει αυτός για να μην συναντηθούν μέσα και δουν και που να ήταν στο σπίτι της. Τα δεν καταλαβαίνει. Στα βόρεια πράγματα. Και μία τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Για να δώσουμε στοιχεία στον κόσμο. Αυτός ο τραγουδιστής είχε σχέση και με άλλη παρουσιάστρια? Ναι. Ξανθιά. Ναι. Ναι. Αυτός ο τραγουδιστής μήπως τα είχε κρυφά και με μία άλλη παρουσιάστρια? Ναι. Και επίσης αυτός ο τραγουδιστής, μάλλον η παρουσιάστρια, είχε παλιά επίσης έναν δεσμό, όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε ένα δεσμό πάλι με ψηλό. Τι άλλο να πω πια, θα πάω φυλακή. Μπορεί. Μπορεί. Μπορεί, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Αυτό που... δεν λέγεται στο τέτοιο. Κοντρόλ το τερματίσαμε. Όχι, το τερματίσαμε. Εσείς είστε πάνω της... Έχετε βάλει και εσείς το Predator και παρακολουθείτε τον κόσμο. Όχι, κακό δεν είναι το Predator. Το Predictor είναι κακό μετά άμα γίνει το λάθος. Τι θέλω να πω. Αυτό. Και τώρα είναι μαζί. Μαζί είναι, μαζί δεν το λένε όμως. Γι' αυτό το λέω κι εγώ, μην μας έρθει εδώ και μας πάνε όλους μέσα και ροποδάρα. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή η σχέση θα... κρατήσει. Ναι. Αναλόγως, τα κέφια της παρουσιάστριας. Ναι. Η παρουσιάστρια είναι πολύ ερωτευμένη. Πολύ, πολύ, πολύ. Πιο πολύ από το μεγάλο της έρωτα που έχει δηλώσει. Ναι. Ένας είναι ο μεγάλος. Ναι, ένας έχει μεγάλο έρωτα. Δεν πούμε περί πάρπα. Όχι, όχι, όχι. Ο οποίος ο μεγάλος της έρωτας συνεργαζόντουσαν και μαζί. Ναι. Ήταν και πολλά χρόνια μαζί. Ναι. Ναι. Τώρα θα έλεγα τι είναι, αλλά για χάρη που δεν είμαι στον τηλεοπτικό αέρα. Τι να πω. Το κουντρόλ. Άρα το quiz μας είναι αυτό. Ναι. Όποιος το κατάλαβε. Να μας στείλουν μηνύματα στο Instagram. Ακριβώς. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Εγώ δεν είχα να πω ιδέα από αυτό και μου το πέταξε έτσι, μου το όριξε. Και ξέρετε εμένα ποιος μου το σφύριξε αυτό? Ο Μάνος Δημονίτσας. Το κουντρόλ. Ο Μάνος Δημονίτσας. Σε λίγο θα βγει. Έτοιμος είναι.